Την ανάγκη να υπάρξει άμεσα η κατασκευή μιας κάθετης σύνδεσης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό εξέφρασε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Το μεγάλο αυτό αστικό κέντρο βρίσκεται μακριά και από τις δύο συνδέσεις με την Ιόνια Οδό, ανέφερε ο κύριος Παπαναστασίου, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο έργο μετά από πολλά χρόνια και στην δυτική μεριά της χώρας, το οποίο τελειώνει όμως με τα προβλήματά του. Η αλήθεια είναι αυτή, ένα έργο μεγάλο, πραγματικά. Χρόνια το περιμέναμε, χρόνια φωνάζαμε για αυτό το έργο. Και πράγματι αυτό το κομμάτι της Ελλάδας έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Δεν είναι τυχαία πολλά πράγματα. Οι χαμηλοί δείκτες ανάπτυξης, το χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα δεν είναι ποτέ τυχαίο. Έχει την αιτιολογία του και κυρίως οφείλεται στην έλλειψη των μεγάλων έργων υποδομής. Η Ελλάδα, το λέω χρόνια, έγερνε ανατολικά. Στο ανατολικό κομμάτι που έχει αυτοκινητόδρομος εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, υπάρχει σιδηρόδρομος. Εδώ δεν υπάρχουν. Μετά από πολλά χρόνια τελειώνει η Ιόνια Οδός, με τα προβλήματά της όμως, γιατί στην Άρτα παράδειγμα μπορεί να πέρασε κοντά, ο αυτοκινητόδρομος στο Αγρίνιο πέρασε πολύ μακριά. Από τους δύο συνδέσεις, η μία είναι 22 χιλιόμετρα και η άλλη είναι 21 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο. Είναι ανάγκη η κατασκευή μιας κάθετης σύνδεσης, γρήγορης και με ασφάλεια, προκειμένου να συνδεθεί το μεγάλο αστικό κέντρο της περιοχής, το Αγρίνιο, που είναι 100.000 πληθυσμό, αν ενώσουμε και τους υπόλοιπους δήμους που είναι και θα εξυπηρετηθούν από αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για μια περιοχή 150.000 ανθρώπων, η οποία δεν έχει την πρόσβαση που έπρεπε να έχει στον αυτοκινητόδρομο. Επίσης, όλες οι συνδέσεις, η σύνδεση του Πλατηγιαλίου, η σύνδεση του Ακτίου και της Βόνιτσας και της Λευκάδος, η σύνδεση εδώ μέσω της Πρέβεζας, μέσω της Φιλιππιάδας, είναι τα συνοδά έργα τα οποία ακόμα καρκινοβατούν δυστυχώς. Πιστεύω ότι ένας άξονας δίνει ανάπτυξη μόνο όταν έχει και τους συνεταιρίους άξονας.